για τους πάντες. Κώστα, καλησπέρα, καλώς όρισες στον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Πλιάκα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, με κάνατε και κοκκίνησα. Δύο μικρές παρατηρήσεις μόνο για να είμαστε απολύτως ακριβείς σε αυτά που λέμε, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Και το λέω πρώτα και στον εαυτό μου. Πρώτα απ' όλα, λίστα 19 χωρών δεν υπάρχει. Η λίστα αυτή που βγήκε κατά λάθος από το Μέγαρο Μαξίμου αποσύρθηκε μετεπένων και η δεύτερη που κυκλοφορεί έχει λάθη και έχει αποσυρθεί επίσης. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμιά λίστα εγκεκριμένων χωρών. Ας το διαγράψουμε αυτό. Δεύτερον, το θέμα των ταξιδιών των Γερμανών αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να επιβεβαιωθεί. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Έχει γραφτεί εκτεταμένα βεβαίως στο γερμανικό τύπο, σε πολλά και έγκυρα μέσα. Άρα αυτό σημαίνει ότι όπου υπάρχει καπνός σίγουρα υπάρχει φωτιά. Ας περιμένουμε να τελειώσει αυτό το πράγμα. Και αφού γίνει αυτό, δεδομένου ότι πλήστες όσες αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Lufthansa, ο Κόνδωρας και άλλες, έχουν ήδη ανακοινώσει για τις αμέσως προσεχείς ημέρες πτήσης. Και ένα καλό ερώτημα που μου βάζουν και ομολογώ ότι δεν πείραξα κάτι, κάποιος πείραξε την κάμερα, όχι, τώρα είμαστε εντάξει. Οφείλω να πω ότι είμαι σε δύσκολη θέση, δεν ξέρω τι να απαντήσω, γιατί με παίρνουν πάρα πολλοί άνθρωποι του τουρισμού και με ρωτάνε τι γίνεται με τις πτήσεις, γιατί υπάρχει σε ισχύ νότα με τις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας που απαγορεύει τις πτήσεις. Και εδώ παρατηρείται το οξύμορο, η Transavia να λέει 6 του μήνα ή 4 του μήνα νομίζω ότι πετάει Ηράκλειο, Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος. Η Lufthansa επίσης να έχει ανακοινώσει αρκετές πτήσεις και η NOTAM της ΗΠΑ να απαγορεύει μέχρι 31 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Ευτυχώς έχουμε τον Γιώργο να μας διορθώνει, γιατί είμαι τόσες ημερομηνίες και τόσες λεπτομέρειες και εγώ... 30 Ιουνίου, Κώστα. Δεν έχει 31 Ιούνιος, έτσι κι αλλιώς, συγγνώμη, είναι είπαμε αυτό που λέμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν παρατηρείται και αυτό το παράξενο, ας το πούμε έτσι, ότι από τη μια να ανοίγουν σύνορα, από την άλλη να ανακοινώνουν πτήσεις συγκεκριμένες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή πήγα κι εγώ κάποια στιγμή χθες προχθές να ελέγξω αν πράγματι μου λένε αλήθεια οι άνθρωποι που με παίρνουν, και πράγματι είδα ότι τα συστήματα κρατήσεων και της Transavia και της Lufthansa επιτρέπουν πτήσεις σε αυτές τις ημερομηνίες. Και από την άλλη υπάρχει σε ισχύ η νότα με τις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας που λέει μέχρι 30 Ιουνίου δεν πετάτε στα περιφερειακά αεροδρόμια. Άρα αυτό βέβαια δεν σημαίνει, για να είμαστε ξεκάθαροι, ότι δεν μπορεί αύριο το πρωί η ΗΠΑ να βγάλει μια νότα και να πει έρεται η απαγόρευση και ότι από σήμερα πετάτε. Ούτε απαγορεύεται, ούτε διαδικασία είναι, ούτε χρονοβόρο είναι. Αυτό μπορεί να γίνει μόλις ληφθεί η απόφαση ευθύς αμέσως. Απλά υπάρχουν κάποια τέτοια θεματάκια τα οποία καλό είναι η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές να τα ξεδιαλύνουν και για να μην υπάρχει σύγχυση στον κόσμο και για να κάνουμε ευκολότερη την πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι και πρώτα απ' όλα ο ελληνικός τουρισμός και οι εργαζόμενοι σε αυτόν. Οι εργαζόμενοι σε αυτόν είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αγαπητέ Κώστα, και πραγματικά τα ερωτηματικά που έχουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, ο Νίκος ο Μουτζάκης, ο συνεργάτης μου εδώ, ασχολείται με τον τουρισμό, εργάζεται σε ξενοδοχείο, είναι τεράστια. Δεν ξέρουν ακριβώς τι μεριγενές τι θα κάνουν. Έχεις μια επικοινωνία και μια επαφή με τα ξενοδοχεία, ενώ να βάλω μια νοτελεία, περιμένουμε να δηλωθεί λίγο το πρόβλημα με την κάμερα του Γιώργου του Πλιάκα, να τον έχουμε και με εικόνα, και αυτό δεν του κάνω ερώτηση. Έχεις μια εικόνα από τα ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα, τι περιμένουμε για φέτος το καλοκαίρι? Τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν και αν ανοίξουν, με τι μορφή θα ανοίξουν, αγαπητέ Κώστα? Ακόμη δεν είναι τίποτα σαφές. Υπάρχει δηλωμένη πρόθεση των ξενοδόχων να ανοίξουν. Αυτό όμως δεν γίνεται με λόγια. Να θυμίσω ότι δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε επίσημα τα πρωτόκολλα, διότι περάσανε διάταξη στον νόμο που έπρεπε να ψηφιστεί ο νόμος για να δοθούν στη δημοσιότητα και να μπουν σε κοινή υπουργική απόφαση τα πρωτόκολλα. Ο νόμος ψηφίστηκε, ακόμη πρωτόκολλα δεν είδαμε όμως. Άρα λοιπόν τα ξενοδοχεία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν θα πρέπει καταρχήν να υπάρχουν τα πρωτόκολλα για να ξέρουν τι θα εφαρμόσουν, πώς θα το εφαρμόσουν και πότε θα το εφαρμόσουν. Σημειωτέων ότι εδώ, αν για την ΗΠΑ είναι πατάμε ένα κουμπάκι και βγαίνει η νότα, για τα ξενοδοχεία δεν πατάμε κουμπάκι. Βρήκαμε τον εργαζόμενο, τον εκπαιδεύσαμε, αγοράσαμε τα υλικά, τα φέραμε στο ξενοδοχείο
πατάμε το κουμπάκι, λειτουργήσε. Υπάρχει μια χρονική υστέρηση και μια χρονική διαδικασία για όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, να μην θεωρούμε δεδομένο, να μην θεωρεί κανείς δεδομένο ότι τώρα το είπαμε, τώρα δώσαμε τα πρωτόκολλα, τώρα λειτουργούν τα ξενοδοχεία. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, εκτός αυτού, υπάρχει το θέμα με τους όρους με τους οποίους θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Και εξηγούμε. Το πρώτο είναι αυτό το θέμα με τις εργοδοτικές εισφορές. Δυστυχώς, τα νέα δεν είναι καλά. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να βρεθεί λύση, αν και είχαν διαφανεί κάποιες ακτίνες αισιοδοξίας, διότι προφανώς είναι παράλογο να λες ότι ο εργαζόμενος θα δουλεύει τις μισές ώρες, θα πληρώνεται για τις μισές ώρες, τις υπόλοιπες ώρες που δεν θα δουλεύει θα τις πληρώνει το κράτος σε ένα μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε να προσληφθούν περισσότεροι εργαζόμενοι από τους ξενοδόχους και να μην έχουμε αύξηση της ανεργίας, που δυστυχώς ο ΣΕΒ λέει για 224.000 ανέργους. Το ξαναλέω, 224.000 ανέργους. Και ο εργοδότης να πρέπει να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο του μισθού. Μα τότε γιατί να προσλάβει τον εργαζόμενο και γιατί να τον κάνει ορομίσθιο και να προσλάβει και δεύτερο. Για να πληρώνει δύο φορές ατόφια στις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν ξέρω ποιος το έχει σκεφτεί αυτό, αλλά δεν αντέχει καν στην κοινή λογική. Και χθες λοιπόν, επειδή είχαμε διοικητικό συμβούλιο στο ΕΒΕΑ και ήταν καλεσμένο στο πρώτο μετά COVID κανονικό διοικητικό συμβούλιο, γιατί τους τελευταίους μήνες τα διοικητικά συμβούλια πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη. Χθες λοιπόν ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, στο διοικητικό συμβούλιο, ο οποίος δεν άφησε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για να αλλάξει η ρύθμιση αυτή της κυβέρνησης, λέγοντας μάλιστα ότι το κοινοτικό πρόγραμμα με το οποίο θα επιδοτηθούν οι αποδοχές των εργαζόμενων σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει την ένταξη σε αυτό των ασφαλιστικών εισφορών. Και παράλληλα μας είπε ότι και αφού δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, οποιοδήποτε είδους απαλλαγή, ας το πούμε έτσι, των εργοδοτικών εισφορών για τους εργοδότες θα σήμαινε πολύ μεγάλα ελλείμματα για τον ΕΦΚΑ, κάτι που δεν μπορεί ο ΕΦΚΑ στην παρούσα χρονική συγκυρία να ανταποκριθεί πληρώνοντας αυτού του είδους τις ασφαλιστικές εισφορές. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά και σίγουρα αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα για αυτό το πράγμα. Το δεύτερο, η δεύτερη πολύ μεγάλη εκκρεμότητα, είναι το θέμα της επαναπρόσληψης των εποχικά απασχολούμενων ξενοδοχών υπαλλήλων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αναφορικά με ποιο καθεστώς θα γίνει αυτό, διότι πολύ απλά πώς θα γίνει επαναπρόσληψη εάν πολύ απλά οι ξενοδόχοι δεν ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό ενδεχόμενο. Να πω εδώ ότι υπάρχει διαβούλευση των ξενοδοχειακών φορέων με την κυβέρνηση και περιμένουμε να δούμε αν θα βγει λευκός καπνός όπως έχω γράψει κάποιες φορές. Με αυτά και με αυτά όμως, ενώ προσπαθούμε και θέλουμε όλοι να ανοίξει η χώρα, δεν υπάρχουν ξεκάθαρη εικόνα για να πει ένας ξενοδόχος, ναι, εγώ θα ανοίξω, όχι, εγώ δεν θα ανοίξω, εγώ θα ανοίξω τα μισά, εγώ θα ανοίξω τα άλλα, εγώ θα ανοίξω τα υπόλοιπα. Αν δεν υπάρξουν ξεκάθαρες απαντήσεις και ξεκάθαρη εικόνα σε αυτό, δεν νομίζω ότι μπορούμε εύκολα να πει κάποιος ή να κάνει κάποια πρόβλεψη ότι θα ανοίξουν τόσα ή δεν ξέρω εγώ πόσα. Και αυτή η εικόνα που μας περιγράφει, πώς έχει να κάνει με ολόκληρη τη χώρα, φαντάζομαι, δεν είναι, γιατί οι επαφές σου και η επικοινωνία σου είναι με ολόκληρη την Ελλάδα. Σαφώς. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να περάσουμε στον κύριο Πλιάκα, τον οποίο τον έχουμε ακουστικά μόνο, χωρίς εικόνα. Κύριε Πλιάκα, καλησπέρα από τον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα. Εγώ πάντως σας βλέπω όλους και σας χαιρετάω. Καλά, καλησπέρα. Και ιδιαίτερως και τον Κώστα, επειδή είναι πιο μακριά από την Κρήτη. Και εγώ τον βλέπω, πάντως και εγώ τον βλέπω τον Γιώργο. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά και εγώ τον βλέπω τον Γιώργο, μια χαρά. Λες, να είμαστε πιο προχωρημένοι.
Έχουμε ανεβάσει λοιπόν η εικόνα του Πιάκα. Λοιπόν, κύριε Πιάκα, τα ερωτήματα όλα είναι σε εσάς. Αλήθεια, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου λειτουργεί υπό συνθήκες COVID-19, όλοι με μάσκες στους εσωτερικούς χώρους, με αναμονή, με αργά βήματα, με σειρά-σειρά, με προσοχή μέσα στην κίνηση, μέσα στο αεροδρόμιο, έξω από το αεροδρόμιο. Πότε θα δούμε αεροπλάνα από αεροπορικές εταιρείες του εξωτερικού, κύριε Πλιάκα? Τι λέει ο σχεδιασμός μέχρι τώρα, ποια είναι η εικόνα? Κοιτάξτε, όπως έχει ανακοινώσει και η κυβέρνηση, τα ξενοδοχεία πόλης θα ανοίξουν 1η Ιουνίου, τα εποχιακά που λέμε 15 Ιουνίου και το Restart Tourism είχαν πει για 1η Ιουλίου. Έτσι λοιπόν και η ΕΠΑ έχει βγάλει ένα νότα μέχρι 30 Ιουνίου για την απαγόρευση πτήσεων για τα περιφερειακά αεροδρόμια, ενώ επιτρέπονται πτήσεις από και προς Αθήνα από 15 Ιουνίου. Τα προγράμματα του Ιουλίου, τα slots μάλλον να το πούμε καλύτερα, υπάρχουν ακόμη. Το ενθαρρυντικό είναι, μιλώντας το μεσημέρι με τον slot coordinator, με τον συντονιστή πτήσεων τέλος πάντων, μου έχει πει ότι οι ακυρώσεις των slots που υπήρχαν, αυτές που ήταν να γίνουν σε μια normal κατάσταση, δεν έχουν μειωθεί πολύ, δεν έχουν γίνει ακυρώσεις, αυτό δεν λέει φυσικά τίποτε. Είναι γύρω στο 5-6% κάτω σε σχέση με αυτά που θα περιμέναμε σε μια normal σεζόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν ακυρώσεις και μπορεί να έρθουν καινούργιες ακυρώσεις ή ενδεχομένως και καινούργιες πτήσεις. Τώρα όσον αφορά το θέμα της Transavia ή το θέμα της Lufthansa, η Lufthansa θέλει να ξεκινήσει δρομολόγια από τη Γερμανία. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο στην Ελλάδα. Και από τη Γερμανία, από ό,τι άκουσα, η καραντίνα φεύγει, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα μου, 15 Ιουνίου. Άρα κάποιος δεν θα ξεκινήσει να φύγει πιο μπροστά. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες και με αυτά που διαβάζω περισσότερο και από το site σου. Λοιπόν, είναι να βγάλουν εντός των ημερών σήμερα, αύριο ενδεχομένως, κάποια γενικά πρωτόκολλα για αυτό το θέμα, το οποίο αν φύγει και καραντίνα από κάποια κράτη, θα είναι πολύ πιο εύκολο να ταξιδέψει κάποιος. Εγώ ετοιμάζομαι για την 1η Ιουλίου. Αυτό δεν μπορεί όμως να πούμε ότι ενδεχομένως και μια εβδομάδα πιο μπροστά, όπως έγινε και με τα εστιατόρια, να αποφασίσει η κυβέρνηση να ανοίξει τον τουρισμό και μια εβδομάδα πιο μπροστά. Και για μας δεν είναι εύκολο να ανοίξει ένα αεροδρόμιο, παρά το ότι δεν έχουμε κλείσει ουσιαστικά, αλλά θέλει μια προετοιμασία, θέλει την πρόληψη του προσωπικού, των handlers, θέλει μια διαδικασία και για μας. Ευελπιστώ ότι έτσι κι αλλιώς πρώτοι ανοίγουμε και ευελπιστώ ότι μπορεί και λίγο νωρίτερα να ανοίξουμε. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική ελπίδα. Τώρα, όσον αφορά και τις πτήσεις που είπε και ο Κώστας, κάτι Lufthansa και κάτι Transavia, αν βλέπατε την προηγούμενη εβδομάδα και η Jet2 είχε πουλάγει εισιτήρια από τις 23 Μαΐου. Ενδεχομένως τώρα να πουλάει. Διότι επειδή η ΕΠΑ έβγαζε νότα ανά 15 μέρες, ανά 15 μέρες, βρίσκαν την εφορία, την ευκαιρία και τη μέρα που έλεγε το νότα, από την επόμενη και μετά πουλάγανε θέσεις και εισιτήρια χωρίς να είναι και οι ίδιοι, μιλάω και για τους εκκλήρους ακόμη, σίγουροι θα πετάξουν. Δεν ξέρουμε ακόμη και τα πρωτόκολλα από την Αγγλία, αν θα τους επιτρέψουν να φύγουν από την Αγγλία. Είναι ένα θέμα κάποιων αεροπορικών εταιριών, οι οποίοι δεν ξέρω γιατί πουλάνε, όπως η Transavia. Πουλάνε τα εισιτήρια, ενώ δεν είναι σίγουροι θα πετάξουν, έτσι. Το σίγουρο πάντως ότι εμείς ανοίγουμε, σίγουρο, 1η Ιουλίου. Αυτό πάντως, αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ Γιώργο, είναι ένα θέμα, διότι και ο καταναλωτής, που μπαίνει και μπορεί να κάνει την κράτηση, δεν είναι απαραίτητο να έχει διαβάσει πότε λήγουν οι ελληνικές νόταμ και πότε θα ανοίξουν τα ελληνικά ξενοδοχεία. Άλλωστε, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν είναι και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν σπίτια στην Ελλάδα, μπορεί να πάνε σε κάποιους φίλους τους. Άρα εδώ εγώ διακρίνω και ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να πουλάει ο άλλος εισιτήριο για μια πτήση η οποία μπορεί να μην υπάρχει. Και δεν ξέρω πού είναι οι εποπτικές αρχές σε αυτό το θέμα. Ναι, να σου πω, είναι ένα θέμα λίγο... τώρα που υπάρχει το νότα μέχρι 30 Ιουνίου, όποιος βγάζει εισιτήριο πραγματικά έχει δόλο, πώς να το πω, ας το πούμε έτσι. Γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχουν μέχρι 30 Ιουνίου. Όταν όμως το νότα για τις 30 Ιουλίου βγήκε το Σάββατο που μας πέρασε. Άρα, μέχρι το προηγούμενο νότα έλεγε 30 Μαΐου. Εφόσον έλεγε 30 Μαΐου, λοιπόν εγώ σαν χι εταιρεία αρχίζω από 1η Ιουνίου και πουλάω εισιτήρια. Θα μου πεις, μα ξέρεις ότι μάλλον θα ανανεωθεί το νότα. Το μάλλον όμως
Εμένα... Δεν πάει μάλλον, μάλλον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ναι, μάλλον. Εμένα με καλύπτει όμως, γιατί τον Νότα έλεγε 30 Μαΐου, άρα εγώ σαν αεροπορική εταιρεία 1η Ιουνίου βγάζω εισιτήρια. Εάν τυχόν η Ελλάδα ή η Ολλανδία ή η Γερμανία βγάλουν ένα Νότα και πει για τον ΑΒ λόγο κόβουμε τις πτήσεις, πλέον δεν φταίω εγώ σαν αεροπορική εταιρεία. Είναι κάτι ανώτερο από μένα, είναι μια πανδημία, είναι ένα ηφαίστειο, είναι 1000 πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν. Οπότε και από πλευράς αποζημιώσεων, ξέρεις, είναι δικαιολογημένες και αεροπορικές εταιρείες. Τώρα να το κάνουν κάποιες, δεν ξέρω, εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει 1η Ιουλίου άνοιγμα των περιφερειακών αεροδρομίων. Το Νότα μου της είπα για να είναι σύμφωνο και με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης έχει πάει μέχρι 30 Ιουνίου. Τώρα, αν θα ανοίξουμε νωρίτερα, θετικό θα είναι. Όπως είπες και εσύ Κώστα, εύκολο ακυρώνεται ένα Νότα μου από μια μέρα στην άλλη. Έτσι. Όταν τα επιδημιολογικά κριτήρια και όλα τα πρωτόκολλα ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Διότι προσέξτε κάτι, το να ανοίξει ένα εστιατόριο, το να ανοίξει οτιδήποτε, προσωπική εκτίμηση λέω τώρα, είναι πιο εύκολο. Ο τουρισμός, οι αερομεταφορές, που ξέραμε ότι ήταν και ένα κριτήριο, αν θέλετε, της εξάπλωσης της πανδημίας, γιατί πού εξαπλώθηκε η πανδημία, γύρω από μεγάλα διεθνή αεροδρόμια, Μαδρίτη, Βαρκελόνη, Μιλάνο, Βρυξέλλες, Σίπορ, Άμστερνταμ κτλ. Είναι πολύ δύσκολο να επανεκκινήσεις κάτι όταν δεν είσαι σίγουρος ότι επιδημιολογικά δεν θα πας χειρότερα. Έτσι. Γι' αυτό και συζητάνε και η ΕΑΣΑ δεν έχει βγάλει ακόμη, έχει βγάλει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γενικό. Συζητάγαμε πριν πολύ καιρό για πολλά πράγματα, τα οποία πολλά από αυτά δεν έχουν μπει μέσα, διότι δεν είναι εύκολο ούτε αποστάσεις να κρατάς ένα αεροδρόμιο. Έτσι, δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένα αεροδρόμιο, δεν μιλάω για το Ηράκλειο, πάρετε μια Φραγκφούρτη που περνάνε εκατομμύρια κόσμος, να περνάνε 2 μέτρα ένας από τον άλλο. Ναι, θα φτάνουν μέχρι το Μόναχο ο κόσμος. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι χώροι τελικά μαζική συγκέντρωση και γι' αυτό και οι οδηγίες είναι να γίνεται γρήγορα ένα fast track, ούτως ώστε ναι, μεν να υπάρχει μια συγκεκριμένη ουρά χωρίς συνωστισμό. Άλλο απόσταση και άλλο ο συνωστισμός. Και όπως υποχρεώνουν, και αυτό θέλω να το τονίσουμε και να το γράψετε, γιατί έρχεται κόσμος στο αεροδρόμιο και έχω πρόβλημα, υποχρεωτικά μάσκα πριν μπούμε στο κτίριο μέσα. Τη μάσκα δεν την επιβάλλουν μόνο οι αεροπορικές εταιρείες. Και ο νόμος και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ξεκαθαρίζει ότι για την κυκλοφορία μέσα στο αεροδρόμιο πρέπει να είναι με μάσκα. Για να ξεφύγουμε από όλα τα άλλα τα πρωτόκολλα κτλ. Πολύ ωραία. Είναι αυτό ξεκάθαρο γενικά. Αυτό μέσα στο αεροδρόμιο και κινούμαστε όλοι με μάσκες. Σε ό,τι αφορά, κύριε Πιάκα, το θετικό πρόγραμμα εντός συνόρων της Ελλάδας, αυτό πότε βλέπετε να έχει τακτοποιηθεί και να έχει ολοκληρωθεί? Σιγά σιγά οι αεροπορικές εταιρείες δηλώνουν να κάνουν ένα κάποιο ενδιαφέρον για προσέγγιση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Κοιτάξτε, από την προηγούμενη Δευτέρα που άνοιξε η επικοινωνία, ειδικά η Κρήτη ξεκίνησε μια εβδομάδα πιο μπροστά, η Aegean πρόσθεσε άλλη μία πτήση, είχε μία πρωινή, πρόσθεσε και μία απογευματινή. Και το θετικό είναι ότι ανεβήκαν αμέσως απότομα όλα τα νούμερα. Δηλαδή, εκεί που έπαιρναν 5 με 10 επιβάτες, το πολύ 20, παίρνουν 100, 120, 110. Δηλαδή, άρχισε ο κόσμος και κινείται. Διότι πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει και μία φοβία του κόσμου, και του Έλληνα και των ξένων, που δεν είναι εύκολο να την αποβάλεις από τη μια μέρα στην άλλη. Εντάξει, όλοι έχουμε τη διάσταση. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάμε τόσο άσχημα όσο πιστεύουμε όλοι. Αλλά είναι πολλά τα κριτήρια να αποβάλεις το φόβο σου, να κρατήσουμε ένα επίπεδο σαν χώρα όπως το έχουμε κρατήσει μέχρι τώρα. Γιατί ο άνθρωπος θέλει να κάνει διακοπές, ο άνθρωπος θέλει να ταξιδέψει, όλοι μας δηλαδή. Έτσι. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει και ίσως από 1η Ιουνίου να μπει και τρίτη πτήση. Αυτά τώρα και οι αεροπορικές εταιρείες, επειδή έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα από όλους, ακούσατε τα δισεκατομμύρια για τη Λουτφάνσα, τα δισεκατομμύρια στην Αλιτάλια, KLM, Air France. Είναι μεγάλο το χτύπημα, γιατί το αεροπλάνο πρέπει να ξέρει ο κόσμος καλύτερα να πετάει παρά να κάθεται στο έδαφος. Δηλαδή είναι το ότι χειρότερο. Κανένας δεν θέλει να έχει αεροπλάνα στο έδαφος. Διότι και σταματημένο το αεροπλάνο έχει μεγάλο κοστολόγιο. Έχει μεγάλο κοστολόγιο να κάθεται στο έδαφος. Λοιπόν, πιστεύω ότι όλοι θέλουν να αρχίσουν να πετάνε. Ανάλογα με την κίνηση θα αυξάνονται οι πτήσεις. Εγώ βλέπω ότι και ο κόσμος προχθές, δηλαδή η Θεσσαλονίκη,
μου έκανε και εντύπωση, ήταν over. Γέμισε. Το αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη, εκτός τις τρεις σειρές, τις τελευταίες που έτσι κι αλλιώς τις κρατάνε για πιθανό συμβάν που μπορεί να συμβεί για να το αντιμετωπίσουμε στο αεροπλάνο, όλες οι άλλες θέσεις ήταν γεμάτες. Έτσι. Θα μου πείτε, ήταν και κόσμος που είχε εγκλωβιστεί σε μια περιφέρεια στην άλλη, οπότε τις πρώτες μέρες μετακινήθηκε. Το βλέπω όμως και σήμερα, και μάλιστα σήμερα, είχα τη χαρά να δω για πρώτη φορά το καινούριο αεροπλάνο της Αιτζία, το οποίο στο Ηράκλειο ήρθε σήμερα και το κάναμε και μια υποδοχή στα πλαίσια του Ηρακλείου. Δεν δόθηκε προς τα έξω, γιατί στην κατάσταση που είμαστε τώρα, μόνο τελετές θα θέλαμε, αλλά νομίζω ότι είναι και αυτό ένα θετικό, να ανοίξει και λίγο η καρδιά μας. Να αρχίσουμε να βλέπουμε και λίγο αεροπλάνα, να αρχίσουμε ακόμα και λίγο το θόρυβο. Έτσι. Παρά το ότι αυτό το νέο αεροπλάνο είναι και αθόρυβο, γάμοτο. Χρειαζόμαστε και τα ευχάριστα αυτά, κύριε Πλιάκα, οπωσδήποτε. Ο Νίκος ο Μουρτζάκης, ο συνεργάτης μου, έχει να κάνει μια ερώτηση στον Κώστα Τερεζιώτη. Νίκο. Καταρχήν θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε απλά να αφήσουμε τους δύο κυρίους να συζητούν μεταξύ τους και να μαθαίνουμε τα νέα. Μιλάμε, ο βομβαρδισμός των πληροφοριών είναι απίστευτος. Οι τηλεθεατές παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ναι, οι τηλεθεατές που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή έχουν ακούσει καινούργια πράγματα, νέα δεδομένα. Αρκετά από αυτά βέβαια δυσάρεστα, ειδικά για εμάς που ασχολούμαστε με τον τουριστικό κλάδο. Δυστυχώς όμως έτσι είναι τα πράγματα. Καλύτερα να λέμε αλήθειες παρά να χαϊδεύουμε αυτιά. Καταρχήν, να βάλω λίγο στο παιχνίδι τους τηλεθεατές και να πούμε ότι έχουμε τον Παντελή Σπυρδάκη από Ρέθινο, μας στέλνει τα χαιρετίσματα. Μέρη Χαλκιαδάκη, ο Κωστής ο Κοκολάκης και αρκετοί είναι που παρακολουθούν την εκπομπή. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Βεριζιώτη τι γίνεται με τον πολυδιαφημισμένο εσωτερικό τουρισμό. Εκεί προσπαθούν όλοι να σπρώξουν την κίνηση, το να σώσουν εν μέρη κάπως την παρτίδα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Τι πιστεύετε εσείς γι' αυτό? Μα δεν υπάρχει εσωτερικός τουρισμός. Τι συζητάμε τώρα? Και μάλιστα κακώς οι κυβερνητικοί το έβαλαν αυτό το θέμα. Μετά το μαζέψανε ευσχήμως, γιατί καταλαβαίνουν ότι συζητάμε για κάτι που είναι ανύπαρκτο. Ακόμη και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χθες το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε έκανε λόγο για 3 εκατομμύρια Έλληνες τουρίστες. Μα ποια 3 εκατομμύρια? Είναι δυνατόν? Είναι ζήτημα εάν οι Έλληνες τουρίστες που κάνουν διακοπές σε ξενοδοχείο φτάνει το 1 εκατομμύριο. Και αν φτάνουν. Και με όλα αυτά τα προγράμματα, αφήστε δε που η οικονομική σκοπιμότητα αυτών των επιδοτήσεων, και ξαναλέω για να μην βάζει κάποιος λόγια που δεν λέω, η οικονομική σκοπιμότητα είπα. Η κοινωνική σκοπιμότητα είναι κάτι άλλο. Ο ξένος τουρίστας που έρχεται έχει ένα πολλαπλασιαστή 2,5. Κάθε ένα ευρώ 2,5. Υπάρχει μια περιφερειακή διάσταση. Έρχονται χρήματα απ' έξω. Μοιράζονται τα χρήματα αυτά. Ο Έλληνας τουρίστας είναι αναδιανομή εισοδήματος. Οικονομικά, ξαναλέω και πάλι για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Από εκεί και πέρα, εάν πούμε λοιπόν ότι έχουμε 33 εκατομμύρια τουρίστες, 33 εκατομμύρια τουρίστες, και πούμε στην καλύτερη περίπτωση ότι ταξιδέψουν σε ξενοδοχεία, όχι σε εξοχικά, στο Μπατζανάκι, στο Θείο και στο Συμπέθερο, 1 εκατομμύριο Έλληνες, έχουμε λοιπόν το 1/33. Είναι δυνατόν τα ξενοδοχεία της Κρήτης, σας ρωτώ εγώ, τα ξενοδοχεία της Κρήτης να ανοίξουν περιμένοντας να πάρουν αυτό το εκατομμύριο? Δεν γίνεται. Όχι. Είναι το νούμερο πάρα πολύ μικρό. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μικρό. Υπάρχουν χώρες που παραδοσιακά είτε έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο εσωτερικού τουρισμού, όπως είναι η Ιταλία που είναι περίπου 50%, και χώρες που θέλουν να αναπτύξουν τον εσωτερικό τουρισμό, όπως είναι η Γερμανία και η Ρωσία, ξεκάθαρα. Και σε δεύτερο ή τρίτο πλάνο λίγο και η Αγγλία. Αλλά εκεί μιλάμε για κάποιες δεκάδες εκατομμύρια και που έχουν και την νοοτροπία, τη φιλοσοφία, το μενταλιτέ του ξενοδοχείου, των διοργανωμένων διακοπών κτλ. Υπάρχει τίποτα από όλα αυτά στην Ελλάδα? Δυστυχώς. Από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει κάτι. Αλλά μας λες αλήθεια, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και μία τάση εδώ πέρα στο μεγάλο μας το νησί να γίνεται μία προσπάθεια ή μία περιοχή να προσελκύσει κόσμο από μία άλλη περιοχή για να γίνει έστω για ένα τρίμερο προορισμός ξεκούρασης και χαλάρωσης. Και όλο αυτό τώρα, έτσι όπως μας το παρουσιάζει, σίγουρα αλλάζει κάποια δεδομένα τα οποία είχαμε και εμείς στο μυαλό μας και κάποια στοιχεία τα οποία θέλαμε να είναι πιο αισιόδοξα. Θάνο, αυτό μακάρι να γίνει και μια χαρά είναι και ελπιδοφόρο είναι και ευίωνο είναι.
Δεν λέμε ότι είναι κακό προς Θεού. Λέμε όμως ότι δεν μπορεί να στηριχθεί ο ελληνικός τουρισμός σε καμία περίπτωση από τον εσωτερικό τουρισμό. Να ξέρουμε τι λέμε. Προφανώς υπάρχουν και boutique hotels, υπάρχουν νοικιαζόμενα δωμάτια, υπάρχουν σπίτια στα οποία μπορεί οι πελάτες αυτών των ανθρώπων να είναι αποκλειστικά Έλληνες. Μα και βεβαίως να στηριχθούν και βεβαίως να πάνε οι Έλληνες για τις διακοπές και όλα αυτά. Αλλά αυτή η μάζα που αποτελεί τον ελληνικό τουρισμό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να στηρίξει αυτό το οικοδόμημα των 33 εκατομμυρίων αφίξεων, των 18 πλάς δισεκατομμυρίων εισπράξεων, των εκατομμυρίων θέσεων στα αεροπλάνα Φίλτατε Γιώργο, στα καράβια και πάει λέγοντας. Όλη αυτή η κυκλική οικονομία του τουρισμού χρειάζεται απαραίτητος μεγάλες ποσότητες, μεγάλα νούμερα, μεγάλους αριθμούς. Ο εσωτερικός τουρισμός λοιπόν δεν έχει τίποτε από όλα αυτά. Μάλιστα. Κώστα Δεσγιώτη, για να σε αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι το πρόγραμμά σου είναι πάρα πολύ φορτωμένο από το πρωί, πολύ πρωί στο γραφείο και ακόμα δεν έχεις φύγει. Μία τελευταία ερώτηση. Τι μπορούμε να ελπίζουμε εάν φέτος έχουμε χάσει την τουριστική χρονιά ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι? Τι μπορούμε να ελπίζουμε για το 2021, μιας και ξέραμε ότι το 20 ήταν μια πολύ καλή χρονιά, λόγω του κορονοϊού τα πράγματα έχουν ανατραπεί 100%. Τι μπορούμε να ελπίζουμε για το 2021, Κώστα Δεσγιώτη, με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν φέτος, όπως είναι και χωρίς να έχουμε τίποτα απρόοπτο, όπως θέλουν φίλε το φετινό? Και αυτή είναι δύσκολη ερώτηση, αγαπητέ Θάνο. Δεν έχουμε πολλές γνωστές παραμέτρους αυτή τη στιγμή και στην εξίσωση του 2021. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον κορονοϊό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει το χειμώνα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις εταιρείες τις τουριστικές στο εξωτερικό. Θυμίζω ότι πλήστες όσες έχουν ενθυλακώσει κάποιες δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία καίγονται καθημερινά. Όσο ο τομέας δεν λειτουργεί, τα λεφτά που δόθηκαν, τα χρήματα των φορολογουμένων που δόθηκαν, για να είμαι ακόμη πιο ακριβής, στις εταιρείες αυτές εξανεμίζονται, καίγονται. Άρα λοιπόν υπάρχει και εκεί μια αγωνία τι θα δούμε μετά το Σεπτέμβρη. Και αν όλες αυτές οι εταιρείες καταφέρουν να λειτουργήσουν, διότι κάποια στιγμή τα λεφτά θα τελειώσουν και τότε θα υπάρχει ένα δίλημα. Το θέμα, το συμβάν της Thomas Cook είναι πολύ νοπό και πολύ κοντά στις μνήμες μας. Δεν μπορεί να το έχουμε ξεχάσει. Ως εκ τούτου, εάν υποθέσουμε ότι όλα είναι υπό κανονικές συνθήκες, ξαναλέω, εάν υποθέσουμε, το 2021 προφανώς θα είναι μια καλή χρονιά. Οι tour operators ήδη έχουν αρχίσει και πουλάνε. Υπάρχουν θέματα και στις σχέσεις των tour operators με τα ξενοδοχεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ισπανία και αλλού. Και μένει και αυτά να δούμε πώς θα εξελιχθούν και πώς θα ξεκαθαρίσουν, να το πω έτσι ευγενικά. Σε καμία περίπτωση, ακόμη και αν όλα κυλήσουν ιδανικά, το 2021 δεν θα είναι 19. Δεν θα είναι 19. Οι αισιόδοξοι λένε ότι το 2022 μπορεί να είναι 19. Κάποιοι το πάνε μέχρι το 2023. Βέβαια, να θυμίσω για να έχουμε βάση σύγκριση και να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε, ότι το 19 ήταν η χρονιά με το ιστορικό ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού που διαδέχθηκε το 18, που ήταν η αμέσως προηγούμενη χρονιά ιστορικού ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Άρα μιλάμε για δύο εξαιρετικές χρονιές που, εάν προσεγγίσουμε αυτά τα μεγέθη, είτε του 18 είτε του 19, θα πρέπει να αισθανόμαστε ότι έχουμε κερδίσει το jackpot, το 88ο jackpot του Τζόκερ, ας πούμε. Άρα, μακάρι καταρχήν να έχουμε κανονικές συνθήκες, να μην υπάρχει κάτι που θα χαλάσει την κανονικότητα, και είμαι αισιόδοξος. Δεν μπορώ να προσδιορίσω επακριβώς αυτή τη στιγμή το τι και το πώς. Δεν θα μπορούσα όμως να απαντήσω τίποτε άλλο παρά από το ότι είμαι απολύτως αισιόδοξος, γιατί η χώρα είναι αυτή που είναι, γιατί τα ελληνικά ξενοδοχεία είναι αυτά που είναι, γιατί η ελληνική φιλοξενία είναι αυτή που είναι και γιατί ο Ευρωπαίος και όχι μόνο θέλει να ταξιδέψει και να κάνει τις διακοπές του. Κώστα Δεσγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου, για τη συμμετοχή σου σε αυτήν την εκπομπή. Μας άνοιξες τα μάτια, τα αυτιά, τα μυαλά και μας είπες πράγματα που πραγματικά δεν τα είχαμε σκεφτεί με τον τρόπο και την εμπειρία με την οποία εσύ τα διαχειρίζεσαι καθημερινά. Μπαίνουμε, κυρίες και κύριοι, και διαβάζουμε
συχνά, καθημερινά, το moneyandtourist.gr είναι το μοναδικό site από ανθρώπους τουρισμού, το οποίο είναι ενημερωμένο ανά πάσα ώρα και στιγμή για τα πάντα που αφορούν τον ελληνικό και όχι μόνο τουρισμό. Κώστα Δελισγιώτη, για μία φορά ακόμα θερμά ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ. Θα τα πούμε σύντομα, ελπίζω, κάνοντας κάπου. Χαιρετισμού στο Λασίθι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Περίσσεψαν τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο αλήθειες, φίλε, είστε ξεχωριστός, το ξέρεις πάρα πολύ καλά και πολύ διακριτικός για να το παραδεχτείς. Λοιπόν, καλησπέρα από τον Άγιο Νικόλα Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Κύριε Πλιάκα, από τη θέση που έχετε στο κεντρικό αεροδρόμιο της Κρήτης, στο αεροδρόμιο Νίκος Καζάκης, στο Ηράκλειο, σαφώς και έχετε και μια εικόνα για τα υπόλοιπα αεροδρόμια. Και επειδή εδώ από τον Άγιο Νικόλα, το πιο κοντό μας αεροδρόμιο είναι αυτό της Σιτίας, αλήθεια, τι μπορούμε να περιμένουμε σήμερα φέτος να προσεγγίσει το αεροδρόμιο της Σιτίας? Δεν έχω άποψη σε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι μάλλον μια ελπίδα θα εκφράσω. Μην το βλέπουμε Σιτία και Ηράκλειο, ούτε υπάρχει αντιπαλότητα και μακάρι να πάνε οι αεροπλάνα και στη Σιτία και στο Ηράκλειο. Ο σκοπός είναι ένας, να ανοίξει η σεζόν, να ανοίξουν τα αεροδρόμια με τη σύνδεση με το εξωτερικό, να γίνει αυτό ενδεχομένως και πριν την 1η Ιουλίου, αν θα μπορέσει να γίνει και αν το επιβάλλουν και οι υγειονομικές καταστάσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί αυτό θέλω να το τονίσω. Πολλοί νομίζουμε ότι τα πρωτόκολλα και αυτά είναι μόνο για την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Αφορούν και τα άλλα κράτη και τα άλλα κράτη παίρνουν δικά τους πρωτόκολλα και είναι μια εξίσωση αρκετά δύσκολη να λυθεί. Διότι μπορεί να πούμε εμείς ανοίγουμε αύριο το πρωί, αλλά όταν ο άλλος έχει βάλει μια καραντίνα και σου λέει αν γυρίσεις από την Ελλάδα σε βάλω 15 μέρες καραντίνα, δεν έρχεται ένας για μια εβδομάδα διακοπές για να καθίσει μετά δύο εβδομάδες στο σπίτι του. Όπως ξέρετε η καραντίνα ισχύει ακόμη σε πολλά κράτη στο εξωτερικό. Εγώ νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε 1η Ιουλίου. Διάθεση από κόσμο, ειδικά από τη γερμανική αγορά, υπάρχει αρκετή και από άλλες αγορές της Βόρειας Ευρώπης να μας επισκεφθούν και φέτος. Πρέπει να κοντρολάρουμε όλη αυτή την κατάσταση για να κρατήσουμε αυτό το θετικό που έχουμε σαν χώρα και με τον κορονοϊό, για να το εκμεταλλευτούμε, όπως είπατε και εσείς, για την επόμενη σεζόν. Που εγώ πιστεύω ότι η επόμενη σεζόν, χωρίς να θέλω να γίνω, μάλλον θα το έλεγα ως εξής, ο τουρισμός είναι ένα προϊόν πάρα πάρα πολύ ευαίσθητο. Και το είδαμε φέτος, το είδαμε άλλες χρονιές με πτωχεύσεις, με το ένα με το άλλο. Είναι ένα προϊόν το οποίο δεν μπορείς να το βάλεις στο ψυγείο και να το φας την άλλη εβδομάδα. Ή το πουλάς σήμερα ή το έχασες. Εάν σου συμβεί το οτιδήποτε που μπορεί να είναι μια έκρηξη ενός ηφαιστείου και άρα δεν φεύγουν τα αεροπλάνα. Τα έχουμε δει όλα αυτά που λέω. Την πανδημία δεν την είχαμε φανταστεί και άμα βλέπαμε και καμία ταινία λέγαμε αυτόν τον παρανοϊκό που την έβγαλε και δεν τον κλείσαν μέσα σε τρελάδικο. Και όμως τα ζήσαμε και τα είδαμε. Δυστυχώς θα έχουμε να λέμε αύριο και κάτι στα εγγόνια μας που δεν θα το πιστεύουν. Εγώ τουλάχιστον στην ηλικία που είμαι δεν το πίστευα αυτό το πράγμα και το είδα και το έζησα. Αυτό άλλο στοιχείο. Άλλα στοιχεία μπορεί να είναι με πολιτικές καταστάσεις σε ένα κράτος το οποίο μπορεί να επηρεάσουν κάποιο άλλο. Άρα ο τουρισμός είναι από πάρα πολλές πλευρές πάρα πολύ ευαίσθητος και επηρεάζεται πολλές φορές πολύ αρνητικά. Ακόμη και από μία παραπληροφόρηση και από μία κακή πληροφόρηση θα το έλεγα και καμιά φορά λέω και στους φίλους μου συναδέλφους σου Θάνο ότι καλό είναι το προϊόν το δικό μας στον τουρισμό να το αγκαλιάζουμε με αγάπη και τα προβλήματα να τα συζητάμε και μεταξύ μας. Διότι υπάρχουν πολλοί αντίπαλοι σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι το λίγο το κάνουν πολύ μεγάλο και αυτό μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στο προϊόν αυτό που πραγματικά η Ελλάδα το έχει ανάγκη, η Κρήτη ακόμη περισσότερο και μάλλον θα έλεγα και τα νησιά ακόμη περισσότερο. Είμαστε χώρα τουριστική, έχουμε αβαντάζ που δεν έχουν όλοι, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Και παλαιότερα έλεγα και το λέω και ακόμη, άλλο η Ανατολία, άλλο η Ευρώπη. Άλλο η Ευρώπη, η Ισπανία και η Ιταλία, άλλο η Ελλάδα. Έχουμε ένα ξεχωριστό προϊόν, μια ξεχωριστή διατροφή, φιλοξενία, νοοτροπία, μυαλό, κουζουλάδα, ό,τι θέλετε παίρνει. Αυτό πρέπει να δώσουμε προς τα έξω. Αυτό πρέπει να αποδεχθούμε από τους έξω να, και το βλέπουμε να το εκτιμήσουν και να έρθουν να μας επισκεφθούν. Άρα, για φέτος λοιπόν, για να επανέλθω, είναι ο στόχος να κλείσουμε τουλάχιστον, δεν θέλω να πω νούμερο, αλλά με καλό νούμερο, γιατί εγώ πιστεύω ότι αν ξεκινήσουμε τον Ιούλιο, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος θα είναι σαν τους περσινούς
καλούς τουριστικούς μήνες. Με προσοχή, με εκτίμηση των κινδύνων, έτσι, εκτίμηση του κινδύνου ο καθένας μας, προσωπική ασφάλεια και έλεγχο. Δεν χρειάζεται να είναι αστυνομικός από τον καθένα από πίσω να μετράει αν τα τραπέζια από τα άλλο είναι στο 1,5 μέτρο ή στα 2 ή εγώ από σένα και το άλλο. Πρέπει από μόνοι μας να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Έτσι, δηλαδή, αν αισθάνεσαι κρυωμένος, αισθάνεσαι ότι δεν είσαι στα πολύ καλά σου, που μπορεί να είναι μια οτίτιδα, μια λαρυγίτιδα. Μην ταξιδέψεις. Μην βγεις σε έναν χώρο που μπορεί να είναι άλλοι 10 άνθρωποι. Πρέπει να μπει κάπου μέσα σε όλο αυτό και η ατομική ευθύνη του καθενός μας. Διότι διαφορετικά με μέτρα και τόνα δεν ανοίγει ούτε αεροδρόμιο ούτε τίποτα. Το καταλάβατε. Σωστά. Αυτό προσπαθούμε και αυτό κάνουμε και στο να είμαστε όλοι προσεκτικοί, να μην έχουμε τίποτε. Δεν είναι, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό πως έχουμε αντιμετωπίσει τόσα άλλα πράγματα. Και εγώ νομίζω ότι αν ξεκινήσει το Ηράκλειο, γιατί να μην ξεκινήσει στην ερώτηση που μου είπες πριν, και η Σιτία. Αλλά όταν εγώ περιμένω 200 πτήσεις την ημέρα και τώρα δεν ξέρω πόσες θα έχω, η Σιτία που έχει 5-6 τη βδομάδα, ας αφήσουμε να δούμε πώς θα ξεκινήσει, γιατί είναι θέμα για να ξεκινήσει ένα αεροπλάνο, είναι θέμα τουριστικού πράκτορα, πούλμαν, είναι μια ολόκληρη αλυσίδα από πίσω. Έτσι. Και καλώς ερχόταν των πραγμάτων, όλα θα δουλέψουν. Και το Ηράκλειο και η Σιτία. Ωραία. Από ό,τι φαίνεται, Θάνο, θα χρειαστούμε ίσως να περάσουν 2 εβδομάδες ακόμα ή 3 για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη, διότι είμαστε ακόμα σε πολλά νερά. Δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα και από ό,τι μας είπε και ο κύριος Πλιάκας αλλά και ο κύριος Βεριζιώτης, είναι πολλά τα γιατί, είναι τα πολλά τα πώς και με ποιο τρόπο. Οπότε μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε. Κάτι. Ναι. Ξεκάθαρη εικόνα υπάρχει. 1η Ιουλίου ξεκινάμε. Τώρα, αν θα ξεκινήσουμε και λίγο πιο μπροστά, αυτό μπορεί να μείνει ξεκάθαρο, αλλά ο κόσμος και οι ξενοδόχοι και όλοι πρέπει να ετοιμάζονται ότι 1η Ιουλίου ξεκινάμε. Ωραία. Είναι και ισχύει αυτό, αρκετά, ισχύει αυτό, διότι αρκετά ξενοδοχεία έχουν δώσει. Δεν υπάρχει. Η αβεβαιότητα υπήρχε μέχρι, αν θέλετε, πριν 10-15 μέρες. Από τη στιγμή που ξεκίνησε Restart Tourism, 1η Ιουλίου ξεκινάμε. Έχουμε δυνατότητες λίγο πιο μπροστά. Πρέπει, αυτό θα το αποφασίσουν οι ειδικοί, δεν θα το αποφασίσουν ούτε εγώ, ούτε η συζήτησή μας. Άρα, ξεκάθαρο υπάρχει και πιο μπροστά ο καθένας πρέπει να κάνει τη σκέψη του, την προετοιμασία του. Πολύ ωραία. Πάντως, ακούγεται αισιόδοξος ο κύριος Πλιάκας σε όλα αυτά που μας είπε και ελπίζω όντως να πάνε καλά τα πράγματα και από 1η Ιούλη να υπάρχει έτσι μια εκτόξευση αφίξεων από όλες τις χώρες που θα μπορούν να μας επισκεφθούν. Ένα τελευταίο που θέλω εγώ να ρωτήσω είναι το θέμα των ιδιωτικών πτήσεων. Υπάρχουν τα charter, υπάρχουν οι οργανωμένες πτήσεις, υπάρχουν όμως και οι VIP που έρχονται με δικά τους αεροσκάφη. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, γνωρίζουμε κάτι? Εντάξει, υπάρχει αρκετή ζήτηση από ιδιωτικά αεροπλάνα. Από πληροφορία που είχα ακούσει σε μια συζήτηση από τη Ρωσία, υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα. Και είναι και λογικό. Και ενδεχομένως αυτό να είναι και ένα κριτήριο να φάμε και πελάτες από κάποιες άλλες χώρες που πηγαίναν αυτοί παλιά. Έτσι, διότι οι άλλες χώρες ενδεχομένως επιδημιολογικά είναι χειρότερα από εμάς. Οπότε αυτός που μετακινείται με το Learjet δεν είμαι εγώ τουλάχιστον, είναι άλλο επίπεδο. Ούτε και το πρώτο. Ναι, οκ. Okay. Άρα κρίνει το επίπεδο πολλές φορές να πάω την οικογένειά μου κάπου να είναι ασφαλής, να μην έχει τώρα κοιτάνε δείχτες, κοιτάνε τα πάντα. Άρα εμείς αυτή την εποχή, αυτό το καιρό, είμαστε πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Άρα μπορούμε να φάμε μια κίνηση από κάποιες άλλες χώρες που πηγαίναν αυτοί οι άνθρωποι, ενδεχομένως. Όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να έρθουν τα γεωταχή αεροπλάνα, όπως δεν μπορούν να έρθουν και τα άλλα τα αεροπλάνα. Όταν θα ξεκινήσει όμως ο 1η Ιουλίου, θα αποδεσμευθούν και αυτές οι πτήσεις. Και νομίζω ότι εκεί μπορεί να βοηθήσει και η Σιτία. Έχω μιλήσει και με τον αερολιμενάρχη της Σιτίας και πέρσι και φέτος. Ενδεχομένως εκεί μπορεί να βοηθήσει η Σιτία. Κάποια από αυτά τα αεροπλάνα που θέλουν να φέρουν τους πλούσιους, αν θέλετε, που υπάρχουν στην Ευρώπη, να παρκάρουν τα αεροπλάνα τους και στη Σιτία. Ακόμη μπορώ να τους εξυπηρετήσω και από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, αλλά για στάθμιση του αεροπλάνου για κάποιες μέρες μπορεί να έρθει και στη Σιτία ή μπορεί να γίνει και εξυπηρέτηση από τη Σιτία. Εκεί είναι ένας βοηθητικός ρόλος του αεροδρομίου σε σχέση με την κίνηση που περιμένουμε εμείς εδώ στο.
Πολύ ωραία. Να παίξει τέτοιο υδροδρόμιο της Ιττίας, γιατί σίγουρα θα αποτελέσει μια πάρα πολύ καλή. Θερμά ευχαριστώ για την παρουσία σου στην εκπομπή απόψε. Πολλά τα ενδιαφέροντα οποία μας είπες, γιατί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι η μεγάλη πύλη των επισκεπτών μας στην Μεγαλόνησο. Οπότε τα στοιχεία τα οποία μας παρουσίασες είναι πάρα πολύ σωστά και βέβαια μένουμε στο αισιόδοξο κλίμα το οποίο καλλιέργησες, ότι από 1η Ιουλίου ξεκινάει ο τουρισμός στην Κρήτη και όλα μακάρι να πάνε καλά με ένα Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο αλλά και Οκτώβριο γεμάτο από αφήξεις και αναχωρήσεις. Και ας μην κοιμάσαι καθόλου, γιατί ξέρουμε ότι τα καλοκαίρια είσαι από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου αγωνιάς και εσύ μαζί με τους συνεργάτες, ώστε όλα να πηγαίνουν ρολόι. Αν και βέβαια τα πράγματα τώρα έχουν αλλάξει και φαντάζομαι ότι λιγότερος κόσμος που δεν χρειάζεται να μπαίνει μέσα στο αεροδρόμιο μπαίνει πλέον, γιατί όλα πλέον έχουν αυστηροποιηθεί και γίνονται με πάρα πολύ πιο σωστό τρόπο. Ευχαριστώ κι εγώ και να είμαστε όλοι καλά. Θετική σκέψη για να μπορούμε να ζούμε και πιο ευχάριστα. Γιατί συνέχεια στο μαύρο-μαύρο δεν πάει, παιδιά, άλλο. Έτσι. Θετική σκέψη. Δεν μας ταιριάζει το φάνη ιδιοσυγκρασία, Γιώργο Πλιάκα. Θερμά ευχαριστώ για την παρουσία σου. Καλό απόγευμα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.